Γεια. Καλημέρα. Τι έγινε? Καλά εσύ? Καλά εμείς. Ωραία. Περίμενε λίγο γιατί... Τι? Ήταν κοντή η ξανθιά, τι έγινε? Με αυτή την ξανθιά έχεις κολλήσει τώρα σε κάθε... Συγγνώμη ρε παιδί μου, αλλά τώρα κόντεψα να σου πω στο γόνατο. Τι να σε κάνω φίλε, να και βλέπεις εδώ, τι είναι αυτό, κορολά? Κορολά βέβαια. Καλά κορολά. Γιατί? Είναι δυνατόν? Κοίταξε, εντάξει. Κοντή είναι από το 2007 κυκλοφορεί και είναι... Δηλαδή το έχει βαρεθεί ο κόσμος ο ίδιος, που λέει ο λόγος. Ναι, αλλά μπορεί αυτή η γενιά να κυκλοφορεί από το 2007 που λες. Πρέπει να βολευτώ ρε άνθρωποι για να κάνουμε βόλτα. Τι να πω, βολέψου. Λοιπόν. Είσαι εντάξει? Ναι, είμαι εντάξει. Ωραία, άραξε. Βολεύεις, λοιπόν, μια χαρά βολεύεις το κορόλα. Εννοείται ρε φίλε. Λοιπόν, ο λόγος ο οποίος έχουμε αυτό το κορόλα σήμερα εδώ πέρα, ναι, παρότι κυκλοφορεί από το 2007, ναι, ναι, είναι γιατί έχουν βάλει ένα νέο κινητήρα 1600 κυβικών εδώ και μερικούς μήνες. Έλα. Το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχουμε περισσότερη δύναμη, χαμηλότερη κατανάλωση, ναι, και καλύτερη λειτουργία γενικότερα σε σχέση με αυτό το 1600 που είχαμε. Ναι. Η γκάμα, ναι, όταν πάνε. Ξεκίνησε... Πόσα αλόγατα που εσύ έχει? Λοιπόν, όταν ξεκίνησε την πορεία του η 10η γενιά της Corolla, φαντάσου γιατί μοντέλο μιλάμε, έτσι. Η 10η γενιά. 10η γενιά, ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα είναι και η πρώτη που διαχωρίζεται από το hatchback αμάξωμα που λέγεται πλέον όρις. Εντάξει, φαντάζομαι το ξέρει όλος ο κόσμος αυτό. Πλέον δηλαδή το Corolla στην Ευρώπη βγαίνει μόνο ως sedan. 10η γενιά, ε. 10η γενιά. Λοιπόν, έχει μεγαλώσει. Ο παλιός ο κινητήρας λοιπόν που λες έβγαζε 124 άλογα. Απέδειδε. Ο νέος ο κινητήρας από 132. Έλα ρε. Είναι πολύ δυνατός και του φαίνεται αυτό και στην πράξη. Για δείξε με, για δείξε με. Τώρα εντάξει, πρωί πρωί θες να βατήσουμε τον γκάζι. Πώς, γιατί πώς χάλιζε? Ναι, είναι ένα βροχερό... Λονδρέζικο πρωινό. Ναι, χειμερινό. Εντάξει, σιγά μην θέλω τώρα. Λοιπόν, για να συνεχίσω για το κινητήρα που μας ενδιαφέρει, για το Corolla. Η ροπή παρέμεινε μεν στα 16 χιλιογραμμόμετρα. Δεν είναι λίγα τώρα τα 16, συγγνώμη. Μια χαρά είναι για ένα ατμοσφαιρικό κινητήρα, συγγνώμη. Ναι, αλλά είναι 1600 καινούριο, υποτίθεται και λιγότερο, δηλαδή. Περίμενε όμως. Για πες. Η ουσία είναι πια ότι ναι, μεν η ροπή παρέμεινε στα 16 χιλιογραμμόμετρα, αλλά κατέβηκε σημαντικά το σημείο που κορυφώνεται. Δηλαδή ήταν στις 5200 στροφές ανά λεπτό. Ναι, ψηλά, ναι. Και τώρα έχει κατέβει στις 4400. Λοιπόν... 132 άλογα. Ναι. 19 κιλάρων, 16 κιλάρων. 19 θα ήθελε, 16 είναι πολύ καλά. Όμως, για ένα, ναι, ατμοσφαιρικό κινητήρα στα 1600 είναι μια χαρά. Αλλά ναι, 16. Το θέμα είναι όμως ότι και στην πράξη δεν έχει θέμα. Πηγαίνει πολύ άνετο το αυτοκίνητο, έχει δύναμη και να κάνεις προσπέραση. Το νιώθεις ζωντανό και είναι ζωντανός. Εντάξει, και νομίζω είναι τρομερό πλεονέκτημα αυτό το εξάρι. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτό το εξάρι πρέπει πλέον όλες οι αυτοκινητομηχανές να βάλουν στην γκάμα τους, έτσι, γιατί δεν είναι δυνατόν σήμερα που τέλος πάντων γίνεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια που να κόψουμε, να περιορίσουμε την κατανάλωση, τους ρύπους κλπ. Το εξάρι όπως και να το κάνεις, γενικώς αλλάζει την κλιμάκωση και τη λειτουργία του κινητήρα ακόμα και μέσα στην πόλη, έτσι, και φυσικά εκτός πόλης να ταξιδεύεις με... Μα εντάξει, όταν το οδηγείς στο αυτοκίνητο το νιώθεις ότι με το εξάρι μπορείς να φτάσεις όπου θες, ας πούμε, χωρίς να ζορίσεις σε καμία περίπτωση και ποτέ τον κινητήρα. Και δεν είναι μόνο ότι δεν ζορίζεις τον κινητήρα, είναι ότι ταξιδεύεις και πιο ήσυχα. Γιατί οποιοδήποτε κινητήρας δουλεύει σε χαμηλότερες στροφές και είναι σημαντικό, έτσι. Θέμα με την ησυχία δεν έχεις πάντως στο Corolla. Δηλαδή, νομίζω ότι έχεις πάρει το πλήρω στο υπηρετικό. Είναι πολύ ήσυχο, έτσι. Τόσο δεν ακούγεται το Corolla. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό. Βοηθάει πέρα από την ηχομόνωση που έχει και την καλή ποιότητα σε όλα, σε υλικά, σε κύληση κλπ. Βοηθάει και πάρα πολύ καλή αεροδυναμική, το πολύ καλό αεροδυναμικό αποτέλεσμα που πετύχανε, το οποίο είναι 0,28. Ναι. Το οποίο σε αυτήν την κατηγορία είναι πάρα πολύ καλό. Τίποτα άλλο καινούργιο έχει το Corolla αυτό μέσα? Όχι, αλλά όχι σε σχέση με το μοντέλο που κυκλοφορεί από το 2007, έτσι. Ναι. Αλλά αυτό που πρέπει πραγματικά να πούμε, γιατί έχουν κάνει πολύ μεγάλη εξέλιξη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά, είναι ότι έχουν φτιάξει ένα αυτοκίνητο το οποίο ναι, μεν είναι καλό, είναι πρακτικό, είναι ποιοτικό, έχει χώρους, είναι καλά εξοπλισμένο, έχει καλό κινητήρα. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον έχει ένα αυτοκίνητο που είναι καλό στον δρόμο. Δηλαδή έχει μια αίσθηση από την μόδη. Στρίβει, κρατάει. Προφανώς και είναι μαλακό γιατί έχει ως γνώμονα την άνεση. Αλλά και το τιμόνι του έχει αίσθηση και ο επιλογέας του έχει ωραία αίσθηση, έχει ωραίο κούμπομα.
Είναι ωραία θέση βασικά. Και έχει πολύ καλή θέση οδήγηση που δεν έχει αυτό. Εντάξει, εννοώ όμως. Όχι, όλα είναι πολύ καλά. Λοιπόν, να συνοψίσουμε για το Corolla. Συνοψίσουμε για το Corolla, λοιπόν. Δέκατη πλέον γενιά με νέο κινητήρα 1600 κυβικών, ο οποίος έχει δώσει όθηση στον τομέα των επιδόσεων και καλύτερη λειτουργία γενικότερα. Έχει ρίξει την κατανάλωση. Και φυσικά έχουμε να κάνουμε ένα πολύ καλό αυτοκίνητο. Έχει τους χώρους του, έχει την ποιότητά του, έχει καλό εξοπλισμό ακόμα και από τη βασική την έκδοση. Η τιμή του είναι αρκετά καλή. Πόσα? Είπαμε, ξεκινάει από τα 17.800 και η σωστή έκδοση που τέλος πάντων παίρνει ο περισσότερος κόσμος, γιατί συνδυάζει πάντων, μια σχετικά προστή τιμή με καλό εξοπλισμό. Παροχές, ναι. Είναι η έκδοση Luna, η οποία κοστίζει 19.000 ευρώ.